Ένα πρώτο ουσιαστικό βήμα στο συντονισμένο αγώνα που πρέπει να ξεκινήσει η τοπική κοινωνία ενάντια στα διόδια, χαρακτηρίζει ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου την αυριανή ημερίδα που συνδιοργανώνεται με τον Δήμο Ρήγα Φεραίου στις 7.30 το απόγευμα στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας. Όπως υπογράμμισε ο κ. Γαϊτάνης, έφτασε η στιγμή να ζητήσουμε την κατάργηση των διοδίων, οπλισμένοι όμως με νομικά επιχειρήματα. Να ζητήσουμε την κατάργηση των διοδίων μοσχοχωρίου και οπλισμένοι με νομικά επιχειρήματα. Και έχοντας μια άλλη κυβέρνηση αυτή τη στιγμή στη διακυβέρνηση της χώρας, να ζητήσουμε την υλοποίηση των προεκλογικών εξαγγελιών. Θυμίζω ότι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και οι ανεξάρτητοι Έλληνες, με τροποποιήσεις στη Βουλή, οι οποίες απερίφθησαν βέβαια, είχαν ζητήσει να καταργηθούν όλα τα διόδια του νομού Λάρισας, όχι μόνο τα διόδια του Μοσχοχωρίου, μέχρι τουλάχιστον την λειτουργία, μέχρι την εγκατάσταση, μέχρι την ολοκλήρωση των έργων στον οδικό άξονα. Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Βόλου χαρακτήρισε θετική τη στάση του αρμόδιου Υπουργού Γιώργου Σταθάκη, που μίλησε για αναθεώρηση των συμβάσεων και για μείωση των τιμών στα διόδια. Πλέον οι σταθμοί των διοδίων έφτασαν στον αριθμό 12 σε όλο το μήκος της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Στη διαδρομή λοιπόν Αθηνών Θεσσαλονίκης έχουμε ούτε λίγο το πολύ 12 σταθμούς διοδίων. 4 στον νομό Φθιώτιδας και 3 στον νομό Λάρισας, για να μιλήσω για τους γειτονικούς. Την ίδια ώρα το αντίτιμο των διοδίων για την διαδρομή Αθήνας Θεσσαλονίκης έχει φτάσει στα 30 ευρώ και τα 70 λεπτά. Με τέτοια ποσά είναι αδύνατον να μπορέσει ένας οδηγός να ανταποκριθεί. Υπενθυμίζεται ότι οι συμβάσεις παραχώρησης που υπεγράφησαν το 2007 προέβλεπαν την ολοκλήρωση των έργων στην ΠΑΘΕ μέχρι το 2012. Τα έργα όχι μόνο δεν ολοκληρώθηκαν, οι εταιρείες όχι μόνο συνέχισαν να αναπροσαρμόζουν τις τιμές των διοδίων, αλλά χρηματοδοτήθηκαν από το δημόσιο με 1,7 δις ευρώ για την επανεκκίνηση των εργασιών. Το ότι τα έργα σταμάτησαν από το 2008 μέχρι το 2012, επίσης κάποιος αυτό αφήνει αδιάφορος. Το ότι όμως για την λειτουργία των πανάκριβων διοδίων έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, αυτό δεν μπορεί να μας αφήνει αδιάφορους. Έχουν χαθεί 3 νέα παιδιά από το Στεφανοβίκιο και το Ριζόμυλο και εμείς δεν μπορούμε να σφυρίζουμε αδιάφορα γύρω από το γεγονός αυτό.